Εδώ η Άγκυρα ακόμη σιγεί ηχθείως και από χθες το βράδυ έχει ζει και έναν πολιτικό σεισμό με το Υπουργείο Οικονομικών. Με τεράστιες εξελίξεις. Ακριβώς. Παραιτήθηκε ο γαμπρός του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη μεγαλύτερη του κόρη. Τολμηρός. Γι' αυτό και το λέμε γαμπρό. Τολμηρός. Το τι ακριβώς έχει γίνει είναι ένα τεράστιο, έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο από πίσω του. Ακόμη κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς αν υπάρχει παραίτηση ή όχι. Βέβαια, η ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Μπεράτ Αλμπαϊράκ υπάρχει ακόμη στο Instagram, γιατί εκεί το ανακοίνωσε. Το Twitter του είναι κλειστό. Οι αγορές σήμερα θα δούμε πώς θα αντιδράσουν. Όπως φαίνεται υπάρχει... Αλλά το διαψεύδει τώρα. Τίποτα, τίποτα, ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει κανένας, Άκη. Έκανε αυτήν την ανακοίνωση ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Ναι. Ξέρουμε ότι έχει ζητήσει ραντεβού από τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν του έχει δώσει ραντεβού και δεν έχει βγει ούτε καν ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως είχε γίνει με την παραίτηση του Υπουργού Εσωτερικών πριν από μήνες με λόγω του κορονοϊού. Βγήκε αμέσως και είπε όχι, δεν την κάνει, αποδεχτεί. Τώρα στην περίπτωση του γαμπρού του δεν έχει βγει να πει το οτιδήποτε κανένας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τουρκικές εφημερίδες, οι φιλοκυβερνητικές σήμερα, δεν έχουν ούτε έναν τίτλο στο πρωτοσέλιδό τους για αυτή την ιστορία, σε αντίθεση με τις εφημερίδες της αντιπολίτευσης, οι οποίες μιλάνε για μεγάλο παρασκήνιο, λένε ότι η κρίση αυτή με τη λίρα ουσιαστικά ταρακούνησε το γαμπρό, ότι επίκειται ακόμη και ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Όλα αυτά θα τα δούμε. Πάντως έχει σημασία το σχόλιο και το New York Times που λένε, που έγραψαν ότι ο Ερντογάν αναπροσαρμόζεται αυτή τη στιγμή μετά την εκλογή Biden. Ότι αλλάζει το και το κυβερνητικό του Μάλιστα. σχήμα. Μάλιστα. Το συνδέουν. Ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει κλειστό το τηλέφωνό του. Κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Πάντως το παρασκήνιο εδώ λέει ότι πίσω από αυτή την παραίτηση μάλλον είναι το γεγονός ότι άλλαξε τον κεντρικό τραπεζίτη το Σάββατο ο Τούρκος Πρόεδρος. Έβαλε έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον προκάτοχο του γαμπρού του. Ήταν μέχρι το 2018, οπότε το 2018 ανέλαβε ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Και ότι το καινούριο πρόσωπο αυτό ακολουθεί μία διαφορετική πολιτική σε σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών, ότι δεν τα βρίσκουν οι δυο τους και μάλιστα χθες το πρωί όταν ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ ζήτησε ραντεβού από τον Ερντογάν και δεν του το έδωσε, παρόλα αυτά πήγε στο παλάτι, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υπουργός Οικονομικών για να συναντήσει εκεί τον Ερντογάν, δεν τον συνάντησε τον καινούριο τραπεζίτη και είχαν έναν μεγάλο καυγά. Όπως λένε τώρα εδώ τα παρασκήνια. Ναι, αλλά ναι. Έχει φουντώσει το όλο πράγμα. Δεν ξέρει κανένας τι ακριβώς γίνεται και είναι πολύ περίεργο. Υπάρχει μια κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει κανένας να πει αν επιβεβαιώνεται αυτή η παραίτηση ή ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Έτσι. Υπάρχει μια ασάφεια, μια σύγχυση, ένα μπαφ. Με τον άλλο και τον άλλο η Τουρκία παραδίδεται στις φλόγες μιας... μιας αναφορμού οικονομικής κρίσης. Πάντως το θέμα είναι, Μαρία μου, ότι... Ήταν έτσι κι αλλιώς. Ναι, ήταν. Υπήρχε μια αναφορμού οικονομική κρίση. Κάποια στιγμή περιμέναμε ότι κάτι κάπως θα πρέπει να αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτή την κρίση. Και ξαφνικά δεν περιμέναμε βέβαια να παραιτηθεί ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γιατί όλοι γνώριζαν, ακόμη και η κάθε πέτρα εδώ, πόσο καλή σχέση έχει ο γαμπρός με τον πεθερό και ότι ο ένας στηρίζει τον άλλον. Τώρα, Μαρία, έχουμε καταλάβει, ξέρουμε από το παρασκήνιο και όλες αυτές τις ημέρες τι θα ήθελε η Άγκυρα ως αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αντίδραση ακόμη δεν έχουμε από τον Ερντογάν.
Αντίδραση δεν έχουμε και αυτό είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση τώρα. Παρόλο που και χθες μίλησε και προχθές μετά την οριστικοποίηση της εκλογής του κυρίου Biden, δεν είπε τίποτα, μιλάει για άλλα θέματα τα οποία για εκείνον είναι πιο σημαντικά ίσως, αλλά τίποτα, ούτε μία ανοίξη για τον νέο πρόεδρο. Η μόνη αντίδραση που είχαμε ήταν από τον Τούρκο αντιπρόεδρο, τον Φουάτ Οκτάι, την οποία θα τη χαρακτηρίζαμε και λίγο ουδέτερη και λίγο συγκρατημένη. Βέβαια προσπάθησε να δώσει και ένα στίγμα ο Τούρκος αντιπρόεδρος, λέγοντας να προκαταβάλει ουσιαστικά μια μελλοντική στάση του Biden, ειδικά στα θέματα εδώ της περιοχής και δι' της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε, πρώτα απ' όλα να πω αυτό, είπε ότι δεν πρέπει να προβεί σε μονομερείς αποφάσεις και ενέργειες ο κύριος Biden στα θέματα εδώ της περιοχής. Και θέλω εδώ να τονίσω και να πω ότι η Άγκυρα φοβάται περισσότερο την παρέμβαση του κυρίου Biden, του νέου Προέδρου της Αμερικής, στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ η αρθρογραφία και η πολιτική ανάλυση εδώ δεν ασχολείται τόσο με το τι θα κάνει ο Biden στο θέμα της Συρίας ή στο θέμα του Αζερμπαϊτζάν ή της Λιβύης τόσο πολύ, όσο στο τι στάση θα κρατήσει απέναντι στην πολιτική του κυρίου Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό που γράφεται ιδιαίτερα και τονίζεται είναι ότι υπάρχουν τρία ισχυρά λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θεωρούν, το ελληνικό, το αρμενικό και το ισραηλινό, το οποίο θα επηρεάσουν τον κύριο Biden. Έχει εκδηλώσει κάποιες θέσεις, έχει παρουσιάσει κάποιες θέσεις οι οποίες είναι ενάντια στην πολιτική του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι είναι κάποιες θέσεις υπέρ των ελληνικών θέσεων. Τώρα, και καλημέρα. Αυτό είναι κάτι που προβάλλεται ιδιαίτερα στην τουρκική πολιτική ανάλυση.